Ονομάζομαι Ανθή Φουντά, εκπροσωπώ το The Bee Camp, που είναι ο πρώτος οργανισμός στην Ελλάδα που ασχολείται με την προστασία των μελισσών και της βιοποικιλότητας μέσα στις πόλεις. Αρχικά το The Bee Camp προσπάθησε να απαντήσει σε δύο προβλήματα, να τα ενώσει και να βρει μια λύση. Το ένα πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι στην πόλη απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη φύση, αλλά και από την γνώση της διαδικασίας παραγωγής τροφής, και ταυτόχρονα οι πόλεις γίνονται όλο και πιο αφιλόξενες για τους επικονιαστές. Επικονιαστές είναι οι οργανισμοί που μέσα από τη διαδικασία του να βρουν τροφή, πηγαίνοντας από λουλούδι σε λουλούδι, μεταφέρουν τη γύρι από λουλούδι σε λουλούδι και με αυτόν τον τρόπο προκαλούν την καρποφορία των φυτών. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε εμείς φρούτα και λαχανικά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να αυξάνεται η μείωση του πληθυσμού των μελισσών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρώντας λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα, σκεφτήκαμε ότι εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους μέσα από βιωματικά εργαστήρια για τη φύση, μπορούμε να τους κάνουμε να σκεφτούν το να κάνουν τις πόλεις πιο φιλόξενες προς τους επικονιαστές. Έτσι λοιπόν η ιδέα ξεκινάει από την Αγγέλινα Κανελοπούλου, που είναι η ιδρύτρια του οργανισμού μας, η οποία στα φοιτητικά μας χρόνια άρχισε να σπουδάζει, να κάνει και πτυχίο μελισσοκομείας. Μέσα από αυτό άρχισε να γοητεύεται πολύ από τη μέλισσα και σαν οργανισμό, δηλαδή η κυψέλη πώς λειτουργεί, ας πούμε αυτό, είναι υπεροργανισμός, αλλά να γοητεύεται και από το πόσο πολύ εξαρτώμαστε από τη μέλισσα χωρίς να το ξέρουμε. Έτσι σιγά σιγά συνέχισε, έγινε περιβαλλοντική επιστήμονας, ασχολήθηκε με τη μέλισσα πολύ. Ταυτόχρονα, εγώ σπούδαζα θέατρο. Έτσι ήρθε κάποια στιγμή, η κορυφαία στιγμή, που έγινε ένα κάλεσμα για αιτήσεις από το Start Creating Cultural Change. Αυτό το πρόγραμμα βοηθά τη δημιουργία καινούριων κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Και όσο προχωρούσε ο καιρός, εκεί έρχομαι κι εγώ και φέρνω το κομμάτι της τέχνης, δηλαδή αυτά τα εργαστήρια, κάθε εργαστήριο μέσα από μία μορφή τέχνης φέρνει παιδιά και ενήλικες σε επαφή με τον κόσμο των μελισσών και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει γύρω από τα ζητήματα που απειλούν τις μέλισσες και τους επικονιαστές. Έτσι το 2018 κάνουμε τα πρώτα μας εργαστήρια, και σιγά σιγά αρχίζουμε να μεγαλώνουμε και να κινούμε την ιδέα μας όλο και περισσότερο. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να αυξηθεί τελικά ο διαθέσιμος βιότοπος για τις μέλισσες μέσα στην πόλη. Η πόλη να είναι ένας φιλόξενος χώρος για τις μέλισσες, τους επικονιαστές, γενικώς τη βιοποικιλότητα. Γι' αυτό όλο και πιο πολύ συνεργαζόμαστε με φορείς που θέλουν να στηρίξουν αυτό το όραμα και οι ίδιοι κατασκευάζουν bee spots, δηλαδή αυτά τα καταφύγια με μελισσοκομικά φυτά και με εγκαταστάσεις στα ξενοδοχεία εντόμων, όπως τα λέμε. Για να γεμίσει, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ένα path. Δηλαδή, όπως είναι τα ethical paths, εμείς φτιάχνουμε τα bee paths, τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε έναν χάρτη όπου μπορείς να δεις ότι αυτά τα σημεία μέσα στην πόλη και μέσα στις πόλεις είναι διάδρομος όπου μπορεί μία μέλισσα να βρει τροφή και στέγη. Θέλουμε να κάνουμε όσο περισσότερα seed bombing events γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να φτιάχνουμε, δηλαδή, είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος σποράς με μπαλάκια, με πυλό, χώμα και σπόρους. Τα οποία όμως δεν είναι μόνο αυτό που είναι για μένα το πιο γοητευτικό στη δράση του Bee Camp, είναι ότι αυτές οι δράσεις δεν τελειώνουν στον περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά ξυπνούν την έννοια της γειτονιάς και την έννοια του αναλαμβάνω να δράσω μέσα στο δημόσιο χώρο. Θέλουμε να οργανώσουμε, ειδικά τώρα με το πέρας του κλεισίματος, συναντήσεις της γειτονιάς που να συζητάμε και να έχουμε την αίσθηση ότι ο χώρος είναι και δικός μας και θέλουμε να είναι όμορφος και θέλουμε να είναι φιλόξενος για τους επικονιαστές. Κάνουμε μελισσοκομικούς περιπάτους, εντομολογικούς μάλλον, μέσα στην πόλη, για να ξυπνήσουμε την συνείδηση ότι ζούμε και με άλλους. Δηλαδή, εδώ ζουν
πάμε, ας πούμε, στο πεδίο του Άρεως και βλέπουμε πού ζουν συγκεκριμένα έντομα, ποιες εποχές μπορούμε να τα δούμε, πού. Κάπως η έννοια της συμβίωσης να πάρει ύπαρξη μέσα μας. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε οργανισμός, όπως και αυτό που κάνετε εσείς, που θέλετε ουσιαστικά το zero waste να πάψει να είναι μία λέξη που υπάρχει κάπου εκεί έξω και τη συζητάμε, αλλά να πάρει ύπαρξη και χώρο μέσα σε κάθε άνθρωπο. Να γίνει μέρος του αυτοματισμού πια. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να κάθε παιδί που συναντάμε σε ένα εργαστήριο και κάθε ενήλικας που συναντάμε σε ένα εργαστήριο, μετά το εργαστήριο κάτι να φυτευτεί σαν σποράκι και όταν έρθει η στιγμή για τον καθένα, γιατί για τον καθένα έρχεται η στιγμή. Αυτός ο σπόρος να ξυπνήσει και να έχουμε πια ένα κοινωνικό σύνολο που ζει με σεβασμό προς το γύρο του. Τον άνθρωπο γύρω του, τη φύση γύρω του, τη βιοποικιλότητα γύρω του. Προτείνουμε στις εταιρείες που θέλοντας και μη κάνουν εταιρικά δώρα, να πάψουν να κάνουν εταιρικά δώρα από πλαστικό μίας χρήσης που μετά καταλήγει στα σκουπίδια και τους προτείνουμε τα seed bombs. Να μοιράζονται μεταξύ τους υλικά που όχι απλώς δεν θα καταλήξουν στα σκουπίδια, αλλά ευεργετούν τη φύση. Που, να μοιράζουν seed bombs που είναι σπόροι κρυμμένοι μέσα σε πυλό. Και έτσι καθένας δίνει ενέργεια πια με αυτόν τον τρόπο. Δεν δίνει ένα δώρο, δίνει μία δυναμική. Το όραμά μας για αρχή είναι να, μέσα από τη δράση μας, ο κόσμος να γίνει ένα μέρος που είναι φιλόξενο και για τους ανθρώπους και για την υπόλοιπη βιοποικιλότητα. Και να θέλουμε να προάγουμε τη συμβίωση ανάμεσα στα δύο. Οπότε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο όραμα μέσα από μία πρακτική που θα γεννούσε σκουπίδια, που θα είχε βαρύ αποτύπωμα. Επομένως, εξ αρχής, το πώς θα γινόταν αυτό, πώς θα γινόταν τα εργαστήριά μας, πώς θα γινόταν η δράση ευαισθητοποίησης και η δράση προστασίας του περιβάλλοντος, ήταν προαπαιτούμενο το ότι δεν παράγουμε σκουπίδια. Έτσι, τα εργαστήριά μας έχουν υλικά που τα χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά, τα οποία τα έχουμε φτιάξει οι ίδιες. Η ομάδα μας αποτελείται από 6 γυναίκες, που άλλες είναι περιβαλλοντικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, καλλιτέχνες, έχουμε ένα εύρος, ας πούμε. Οπότε τα έχουμε φτιάξει οι ίδιοι τα υλικά μας. Χρησιμοποιούμε πυλό, χώμα, σπόρους, δηλαδή ό,τι χρησιμοποιούμε. Συνήθως όταν πάμε σε ένα εργαστήριο, στο σημείο που γίνεται, μάλλον κάτι καλύτερο αφήνουμε από αυτό που βρήκαμε, γιατί κάνουμε εγκαταστάσεις με λυσοκομικά φυτά. Κατασκευάζουμε καταφύγια, ξενοδοχεία εντόμων που μπορούν οι επικονιαστές να βρουν χώρο να αφήσουν τα αυγά τους. Δηλαδή, προσπαθούμε όπου πάμε να φέρουμε έναν θετικό αντίκτυπο και όχι κάτι αρνητικό. Τα υλικά μας φροντίζουμε να είναι πάντα από κάποιον τοπικό πάροχο, δηλαδή οι σπόροι είναι τοπικοί, ο πυλός είναι από το μέρος που πουλάνε για τα αγγεία συνήθως, που και εκεί είναι ο πυλός, ας πούμε, που φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε η φιλοσοφία μας είναι σαν να μην χρειάζεται καν, ξέρεις, να το σκεφτούμε περαιτέρω το πώς θα είναι, γιατί είναι αρχή το ότι δεν χαλάμε, ας πούμε. Βελτιώνουμε αυτό που βρίσκουμε. Σίγουρα θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει μια τέτοια πλατφόρμα, γιατί μια τέτοια πλατφόρμα μπορεί να καλέσει κόσμο που δεν είναι μέσα στην νοοτροπία του, μπορεί να τον καλέσει να πάρει γνώση και να πάρει και έτοιμες πρακτικές που να μπορεί να τις υλοποιήσει εύκολα, γιατί κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με μια τέτοια διαδικασία, το απλώς να του πεις κάτι γενικό, ακόμα και ειδικό, αλλά χωρίς αυτός να μπορεί να επανέλθει μετά τη συνάντηση με την όποια ομάδα φέρει μια τέτοια πρακτική, να μην μπορεί να επιστρέψει κάπως μόνος του σε έναν τόπο που να προσφέρει αυτή την πληροφορία, νομίζω ότι κάπως δεν φτάνει
δεν είναι αρκετό. Οπότε σίγουρα μια τέτοια πλατφόρμα έχει ουσιαστικό λόγο να υπάρχει. Ένα πράγμα που υιοθετούμε στα εργαστήριά μας είναι, για παράδειγμα, μιλάμε και προσπαθούμε να φέρουμε την ιδέα, για παράδειγμα, της κομποστοποίησης. Φτιάχνουμε B-spots, δηλαδή μέρη όπου μπορεί κάποιος να φυτέψει με μελισσοκομικά φυτά και από πάνω να κατασκευάσει ένα καταφύγιο. Στη συνέχεια, αυτά τα μελισσοκομικά φυτά φέρουμε την ιδέα ότι αυτά μπορεί κάποιος να τα λιπάνει με τα οργανικά υπολείμματα που μπορεί να γίνουν κομπόστ και να φροντίσεις με αυτόν τον τρόπο το σημείο αυτό, έτσι, να έχει τα θρεπτικά του συστατικά και όλα αυτά. Έχουμε φτιάξει κάποιες στολές, έτσι, μελισσοστολές τις λέμε εμείς, που είναι για τα εργαστήρια. Οπότε, ας πούμε, τα υλικά που φτιάχνουμε από τα υπολείμματα του υφάσματος, ας πούμε, που φτιάχναμε, φτιάξαμε μετά τη γύρη που χρησιμοποιούμε ή, ξέρω εγώ, γεμίζουμε τα μαξιλάρια μας με αυτό. Και το άλλο είναι που έχω δει που μπορείς να γεμίσεις μπουκάλια με αυτά τα μαλακά πλαστικά, τόσα που να γίνει σαν στέρεο, και αυτά τα μπουκάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και ως τούβλα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που τα χτίζουν με αυτό το υλικό που είναι φτιαγμένο για να μην πεθάνει ποτέ, οπότε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι καλό. Ο λόγος που το Zero Waste δεν φτάνει πολύ γρήγορα στο ευρύ κοινό, δηλαδή έτσι είναι πιο συγκεκριμένες ομάδες που φέρουν ήδη μια φιλοσοφία και αυτό είναι ένα μέρος της πρακτικής τους για να ζουν σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία, είναι ότι απαιτεί ρυθμίσεις της καθημερινής ζωής που παίρνουν κάποιο χρόνο για να μπουν πραγματικά στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται να ξέρεις πού. Και νομίζω ότι αυτός ο χρόνος που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν, όχι από κακή πρόθεση, ούτε από επειδή δεν σκέφτονται, αλλά γιατί φεύγει η καθημερινότητα και πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ και λες, εντάξει, τώρα δεν θα πάω και στο παντοπολείο να πάρω χύμα φακί με στο μπουβαζάκι μου, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό παίρνει έναν χρόνο και όσο πιο εύκολο αρχίζει να γίνεται για κάποιον το να ακούσει ότι, εντάξει, εκεί θα το βρεις, το ότι δεν χρειάζεται να κάνει όλη την εργασία και την έρευνα μόνος του, αυτό το σκαλοπάτι νομίζω είναι που πρέπει να προσπεραστεί και για να φτάσει η φιλοσοφία του να μην δημιουργούμε σκουπίδια, να γίνει με κάποιο τρόπο απολαυστική. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να νιώσει κάποιος, κάποια, να νιώσει ότι έχει ωραίο, κρύβει κάτι όμορφο μέσα αυτό, άρα αξίζει εγώ να δώσω αυτό τον περισσότερο χρόνο. Εγώ, ας πούμε, όταν έφτιαξα αυτό το πρώτο πουφ, το οποίο ένιωσα ότι τι ωραία που αυτά δεν χρειάζεται κάθε φορά να βλαστημάω που τα βλέπω, αλλά να λέω, εντάξει, αυτό είναι υλικό για κάτι άλλο μετά. Οπότε νομίζω ότι αν μπορέσει αυτή η οργάνωση, ουσιαστικά είναι μια οργάνωση του υπάρχοντος υλικού. Ποιοι μπορούν να δώσουν πληροφορία και με βήματα, γίνεται έτσι και έτσι και έτσι, μπορεί κάποιος να το δοκιμάσει, μετά να το ξεχάσει λίγο, μετά να τον εξοδοκιμάσει. Δηλαδή, θέλει και αυτό το χρόνο του να μπει κάτι στη ζωή που θέλει περισσότερη ενέργεια από τον αυτοματισμό. Αυτό νομίζω. Εύχομαι να έρθει η μέρα που αυτά που συζητάμε σήμερα δεν θα χρειάζεται πια να τα συζητάμε, γιατί θα είναι μέρος του αυτοματισμού. Εύχομαι ότι ο άνθρωπος θα είναι σε επαφή με τον εαυτό του και θα ζει με ένα βαθμό συνείδησης, σε ρυθμούς που να προλαβαίνει να έχει συνείδηση και να αγαπά τόσο τον εαυτό του που να μπορεί να αγαπήσει και το περιβάλλον και τη φύση γύρω του.